Η λύση δεν είναι να παραβιάσουμε μονομερώς τη συνθήκη Σέγγεν, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δημιουργία νόμιμων οδών μετανάστευσης με οργανωμένο και πειθαρχημένο τρόπο για ανθρωπιστικούς αλλά και οικονομικούς λόγους, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό η ΕΕ να προασπίζει τα εξωτερικά της σύνορα. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχουν οι νομικές οδοί εποφελία της μετανάστευσης με οργανωμένο τρόπο, τόσο για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά και για οικονομικούς λόγους. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, ήταν εκείνη η χώρα η οποία δέχτηκε εκατοντάδες γυναίκες από το Αφγανιστάν, όταν η χώρα ήταν στο χείλος της κατάρρευσης. Αυτή τη στιγμή έφυγαν οι αμερικανικές δυνάμεις ξαφνικά από το Αφγανιστάν. Έχουμε λοιπόν ανθρωπιστικές ευαισθησίες, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε χώρες όπως η Αίγυπτος, για παράδειγμα, ότι μπορούμε να καλωσορίσουμε εργάτες στην Ελλάδα, μπορούν να έρθουν νόμιμα, να μείνουν, να εργαστούν με ασφάλεια και δεν χρειάζεται να κινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι μέσω του Αιγαίου για να φτάσουν στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αποτελεί το θεμέλιο λίθο μια σύγχρονη πολιτική στην ΕΕ. Η λύση δεν είναι να υπερβούμε ή να παραβιάσουμε μονομερώς τους κανόνες της ζώνης Σέγγεν. Εδώ μιλάμε για ένα συμβιβασμό που πρέπει να τεθεί σε πράξη. Στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν εκμεταλλεύτηκε ευκαιρίες για κατάπαυση του πυρός και εξέφρασε τη θέση της Ελλάδας ως στρατηγικού εταίρου του Ισραήλ, υποστηρίζοντας την ανάγκη για εκεχηρία για τη μείωση των ανθρωπιστικών απολειών. Ο Πρωθυπουργός συζήτησε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα λόγω της κλιματικής αλλαγής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επενδύσεις σε στρατηγικές προσαρμογής και ευρωπαϊκή συνεργασία για την αντιμετώπιση της κρίσης.